Αθωωτική ήταν η απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημελιωδικών Χανίων για τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, ο οποίος το 2011 ως Δήμαρχος Φακίων προχώρησε σε παρέμβαση στην ακτογραμμή των Μαρμάρων για την πρόσδεση μικρών σκαφών. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, γεγονός που τον έκανε να ζητήσει ο ίδιος την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Δίνει αυτό που φτιάξαμε, αυτή η προβλήτα με τη φυσική πέτρα και το φυσικό βότσαρο την επένδυση, με τέλεια προσαρμογή στο περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα της ασφαλούς αποεπιβίβασης των εκατοντάδων επισκεπτών, είτε του φαραγγιού της Αράδαινας που κατεβαίνουν από την Ανώπολη προς τα κάτω, είτε των επισκεπτών της παραλίας που έρχονται από διπλανά παραλιακά χωριά όπως είναι το Λουτρό ή η χώρα Σφακίων για να κάνουν τον μπάνιο σε αυτή την παραλία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η παρέμβασή του τότε στην μοναδική ομορφιάς παραλία των Μαρμάρων συνέβαλε στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην περιοχή. Αυτά τα μικρά έργα έχουν πολύ μεγάλη τοπική σημασία, διότι δίνουν μια όθηση στην τοπική οικονομία. Τετραπλασιάστηκε η κίνηση του φαραγγιού της Αράδαινας μετά από αυτή την παρέμβαση. Απολογούμενος ενώπιον του τριμελούς εφετείου πλημελιωδικών Χανίων, ο κ. Πολάκης εξήγησε ότι παρέκαμψε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες χάρη της επίσπευσης του έργου, ενώ ήταν ξεκάθαρος ως προς την άποψη ότι αλλίωσε το περιβάλλον. Δεν αλλάξαμε καμία γραμμή του Αιγιαλού, ίσα-ίσα ακολουθήσαμε το περίγραμμα της ακτής. Από μακριά δεν φαίνεται καθόλου αυτή η προβλήτα, είναι πλήρως ενταγμένη στο φυσικό περιβάλλον και νομίζω ότι είναι και ένα σήμα γενικότερο για να μπορέσουν τέτοιες παρεμβάσεις να γίνουν. Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο νυν δήμαρχος Φακίων Γιάννης Ζερβός, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή της προβλήτας στις επιχειρήσεις διάσωσης περιπατητών. Έχουμε πολλά περιστατικά διασώσεων και μάλιστα σε εκείνη την περιοχή που είναι και έξω του φαραγγιού της Αράδαινας χρειάζεται τακτικά να προσεγγίζει σκάφος του ώστε να παραλαμβάνει άτομα τα οποία έχουν μεταφερθεί από την πεζοπορία τους. Με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης έκανε σήμερα λόγο για υποχρέωση της κυβέρνησης να απλουστεύσει τις διαδικασίες έγκρισης μικρών λιμενικών έργων.